προσφύγων, οι οποίοι προσέρχονται σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη και μέσω της χώρας μας να εισέλθουν σε ένα χώρο πολιτισμού, ευημερίας, στον οποίο τους βλέπουν. Είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως και θα επαναλάβω όσο πιο συνοπτικά γίνεται, το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, είναι προσφυγικό. Ζούμε μια κρίση προσφυγική. Επειδή σε πολλούς όμως δεν είναι σαφές ίσως τι σημαίνει πρόσφυγας, επιτρέψτε να σας πω, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας ήξεραν καλά τι σημαίνει πρόσφυγας, και αυτή την προσφυγική κρίση είναι η πρώτη κρίση η οποία δεν προεκλήθη από σφάλματα της ελληνικής πολιτικής, προεκλήθη από άλλους λόγους που δεν είναι της παρούσης. Πρόσφυγας, κυρίες και κύριοι, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο βρίσκεται έξω από την πατρίδα του, όχι με τη βούλησή του, αλλά γιατί διατρέχει βάσιμο φόβο δίωξης λόγω της φυλής του, της θρησκείας του, της εθνικότητάς του, της συμμετοχής του σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών του πεποιθήσεων, και λόγω αυτού του φόβου, ο οποίος είναι πραγματικός, δεν μπορεί να γυρίσει εκεί. Αυτό είναι ο πρόσφυγας. Ο οικονομικός μετανάστης είναι κάτι άλλο. Αναζητά με τη βούλησή του καλύτερους όρους ζωής. Πρώτο. Δεύτερο. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, στους πρόσφυγες απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο να κλείσει τα μάτια. Έχουν δικαίωμα αντιθέτως οι πρόσφυγες διεθνούς προστασίας, η οποία στην προκειμένη περίπτωση δίδεται μέσω της χώρας μας, η οποία είναι μια χώρα η οποία μετέχει και ασπάζεται το διεθνές δίκαιο. Εξάλλου αυτό είναι το ισχυρό της όπλο εναντί άλλων χωρών για θέματα εθνικής ασφαλείας. Η χώρα μας είναι ένα φυσικό σταυροδρόμι. Εδώ την έριξε η τύχη, εδώ την έριξε η ιστορία και έχει 18.000 χιλιόμετρα ακτογραμμές. Το ανέφεραν συνάδελφοι, θα το πω κι εγώ, τα δικά μου λόγια. Ο όγκος των προσφύγων προσέρχεται σε 5 περίπου νησιά. Από την αρχή του έτους έως τώρα είχαμε περίπου 230.000 πρόσφυγες και εξακολουθεί ο αριθμός αυτός να αυξάνεται. Αρκεί να σας πω ότι κατά το μήνα Ιούλιο του 2014, το 2014, είχαμε 2.103 αφήξεις. Ξέρετε πώς είναι τον Ιούλιο του 2015, 45.000. Αύξηση 3.000%. Και ανάλογα είναι τα νούμερα σε όλους αυτούς τους μήνες. Εκτιμούμε ότι το προσφυγικό κύμα θα συνεχιστεί και κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Βεβαίως, μάλλον και κατά το μήνα Οκτώβριο, έως ότου μεταβληθούν οι συνθήκες. Μόνο το μήνα Ιούλιο του 2015, φέτος, τον Ιούλιο μήνα, είχαμε 52.000 αφήξεις. Ο όγκος αυτών των αφήξεων είναι στη Λέσβο, για να ακολουθήσει η Κος, Χίος και η Σάμος. Στην πραγματικότητα στη Λέσβο, θα έλεγα, θα σας το πω αμέσως, στην αξιοπρεπέστατη Λέσβο, η οποία έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν από μεταναστευτικά κύματα, από προσφυγικά κύματα, και έχει επιδείξει υψηλό φρόνημα κατανόησης και αλληλεγγύης ο ελληνικός λαός, που είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα, και η κοινωνία των πολιτών και ο κρατικός μηχανισμός σε όλες τις εκφάνσεις τους και οι τοπικές αρχές, πλην εξαιρέσεων. Στη Λέσβο αφυκνείται περίπου το 50% των προσφύγων. Στην νήσο Χίο υπάρχει περίπου το 14%. Στην νήσο Κο, που είναι ο δεύτερος μεγάλος τόπος προσέλευσης, είναι περίπου το, περίπου το 28%. Στην Κο, στη Σάμο 12% και στη Λέρο μικρότερα ποσοστά. Αυτή είναι η συνήθις δίωδη αυτών των απελπισμένων ανθρώπων, οι οποίοι τυχάνουν εκμετάλλευσης, όπως είπε ο κύριος Χριστοδουλάκης, από διακινητές, οι οποίοι και αυτοί είναι υπό μία έννοια βαποράκια άλλων ευρύτερων συμφερόντων και βεβαίως εμπλέκονται και άλλου τύπου ζητήματα. Λοιπόν, ακούσαμε και τα στοιχεία που έδωσε ο υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μακρύ.